Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας αναφορικά με το ποιος ήταν ο Ερμής ο Τρισμέγιστος και ποιες ανακαλύψεις αποδίδονται σε αυτόν. Ποιες ανακαλύψεις, μάλλον αποκαλύψεις παρά ανακαλύψεις. Λοιπόν, το ποιος ήταν ακριβώς ο Ερμής, βέβαια, μάλλον φαίνεται σαν νόημα από τα κείμενα που έχουν μείνει. Ο ίδιος δεν τον γνωρίσαμε, ούτε φαίνεται να υπήρξε, να είναι σε βαθιά αρχαιότητα. Γι' αυτόν έγραψε ένας ιερέας, ο Μανέθρον. Βοήθησε σε αυτό και ένας Έλληνας ιερέας, ο Τιμόθεος. Αυτά έγιναν γύρω στο 386 με 378, κάπου εκεί. Όχι, συγγνώμη, 286 με 78, 3ο αιώνα. Τα κείμενα αυτά πρέπει να προέρχονται λίγο πιο πριν, τουλάχιστον οι μεταφράσεις λέμε. Γιατί η πεποίθησή μου είναι ότι η διδασκαλία πρέπει να είναι πανάρχια, ίσως και από το 1500. Μπορεί να έχει και ορφικές ρίζες και πολλά άλλα. Αλλά αυτό που μένει εκεί, γιατί ήταν μέσα, φαίνεται να υπήρχε και μια ερημητική κοινότητα, και δεν έχουμε αποδείξεις γι' αυτό, αλλά φαίνεται κατά πάσα πιθανότητα ότι υπήρχε ένα καιρό. Αργότερα πήραν σκέψεις και ιδέες από αυτό και οι γνωστικοί και ο χριστιανισμός πιο μετά και οι στοικοί μάλλον και μετά ο χριστιανισμός. Ίσως ένας λόγος. Επίσης υπάρχει και μια κάποια διάδοση αμφισβήτησης για αυτά τα κείμενα, αλλά πιστεύω ότι και αυτοί είναι μάλλον εσκεμμένοι, όπως σημαίνει συνήθως, επειδή βρίσκονται πολλές αλήθειες που προηγούνται των θρησκειών και δεν θα ήθελαν ίσως μερικοί να συνδέσουν ότι δεν ήταν αυτοί οι αυθεντικοί πρώτοι, αλλά κάποιοι άλλοι που τα είπαν, ας πούμε. Τόσο στα λόγια του Π. Μάνδρη, όσο και αυτά που συζητούνται του Θόθο, λέγεται και Θόθο, ορίστε να το εμείς. Το εμείς είναι μια ελληνική μετάφραση, γιατί τα λεγόταν Θόθ ή Τότ, καμιά φορά και Τάτ, γιατί και αυτό προέρχεται με την έννοια του εμείς. Και το οποίο σημαίνει η νόηση του Θεού, κάτι τέτοιο. Τον συσχέτιζαν με το ότι είναι ο γραμματέας των εννέα θεών. Πολύ πιθανώς εδώ γίνεται αναφορά στους πλανήτες. Βλέπω στις μεταφράσεις να λένε οι άλλοι 8 μερικοί, εννοώντας ότι είναι 9 πλανήτες. Ενδέχεται όμως τα παλιά κείμενα να είχαν και γνώση ότι υπήρχε 10 πλανήτης και να μιλούν κατευθείαν εννοώντας τον Ερμή εκτός των 9. Φαίνεται λοιπόν αυτός ο Ερμής να είναι το στοιχείο που στα κείμενα αποκαλύπτεται ως λόγος. Δηλαδή η σκέψη του Θεού, όπως τον έχει και η ελληνική μυθολογία, ο αντιπρόσωπός του. Διότι τρία πράγματα φαίνεται να έχουν γίνει, τρία να υπάρχουν, ο Θεός είναι το ένα, ο κόσμος είναι το δεύτερο και ο άνθρωπος το τρίτο. Ο κόσμος βέβαια ταυτίζεται με το λόγο και πολλές φορές εκεί που μιλάει για ένα είδος κοσμογονίας, εκεί δεν συμφωνώ και τόσο με την έννοια ότι δεν φαίνονται πολύ προσεκτικές και αυστηρές και διαυγείς ή συστηματικές ή οντολογικές αναφορές, όπως συνηθίζεται συνήθως σε αρχαιρετικές σκέψεις. Άλλο ένα που συνηθίζεται σε αυτές είναι, γιατί αυτοί μας μιλάνε για αυτά, είναι και η αντιπάθεια προς το σώμα και τις σύντομες. Κάτι που ποτέ δεν συμφώνησε ούτε εγώ ούτε η ελληνική νοοτροπία, ας πούμε. Όχι ότι δεν υπάρχει ένα δίκαιο. Βλέπω ότι ο Θεός ένα πράγμα θέλει. Να μην εχμαλωτίζεσαι σε τίποτα. Να είναι η ψυχή ελεύθερη, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει εξέλιξη. Αλλά να θεωρείται το σώμα εχθρός, να ενοχλεί. Όπως και ο διεισμός επίσης είναι κάτι που διαφωνώ με τα αυτά που αποδίδονται τάχως ερμικά λόγια, γιατί ο λόγος του Θεού δεν λέει και κουταμάνης, αλλά οι άνθρωποι λένε όμως, κάνουν λάθη. Ποιο ήταν το βασικό περιεχόμενο των ερμητικών κειμένων? Αυτό είναι αρκετά καλό, γιατί θα έλεγα ότι μοιάζει σαν εντόμως θρησκευτικό, αν και τα ερμικά κείμενα πιο πολύ κυκλοφόρησαν σαν μυστικιστικό, εσωτεριστικό κίνημα, χωρίς να είναι θρησκεία. Ο θρησμός δεν ξαναγίνεται θρησκεία. Ο χριστιανισμός επίσης που ακολούθησε μετά. Οι γνωστικοί έτειναν προς αυτό αρκετά, στο να είναι έτσι. Αλλά ο ερμητισμός δεν μοιάζει να ήταν κάτι τέτοιο, είναι μια μυστική διδασκαλία που έμεινε έτσι γιατί δεν συνοδεύεται από τελετουργικά καθαρμούς, λατρευτικού είδους κτλ. Τα οποία είναι σύνοδα των θρησκειών. Δηλαδή, συνήθως μια θρησκεία είναι δόγμα και λατρεία. Μέσα δηλαδή περιέχονται και τα τυπικά, τα τελετουργικά κτλ. Τα οποία δεν είχε ο ερμητισμός, είχε μόνο διδασκαλία. Μάλιστα στην αρχή εμφανίζεται κάποιο υπερφυσική οντότητα, ο Ποιμάνης, ο οποίος μοιάζει να είναι ο εκπαιδευτής, αυτός μιλάει και διδάσκει τον Ερμή,
ο οποίος αργότερα μεταφέρει πράγματα, του λέει μάλιστα πήγαινε δίδαξε τους ανθρώπους. Τώρα το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι... Αναφέρεται πολύ στο Θεό, δίνει μεγάλη αξία ότι αυτός είναι μόνο το αγαθό και ουδέν άλλο και ότι δεν είναι, δεν είναι αγαθό. Επίσης ότι αυτός είναι και ο νους του κόσμου. Καλές σκέψεις αυτές. Επίσης ότι ένα άλλο που ενδιαφέρει σε κάποιους λόγους, νομίζω στον Έκτο, ότι είναι μεγάλο, μέγιστο αμάρτημα ή λάτωμα η μη γνώση του Θεού, να μην γνωρίζει κανείς την ύπαρξή του. Αυτό είχε ενδιαφέρον και στις δικές μου σκέψεις, γιατί όπως σημειώσατε, εγώ έχω αυτές τις ιδιότητες τις φιλοσοφικές, με την έννοια όχι του καθηγητού, αλλά του στοχαστού, του σκέπτη, όπως είπαμε. Η απόψη μου είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να γνωρίζει και να δέχεται ότι ο κόσμος είναι ένας ενιαίος και νοήμων και ότι η σχέση του με αυτόν είναι αναγκαστική. Αυτά τα δύο θέτουν και εγκαθιστούν ένα διάλογο ανθρώπου και κόσμου, ο οποίος από εκεί και πέρα αναλαμβάνει όλη την εξέλιξη της συνείδησης του ανθρώπου, διότι έχεις την αίσθηση ότι ποτέ δεν είσαι μόνος αλλά συνέτερος. Εγώ κάπου έχω αποδείξει ότι ο συνεταιρισμός αυτός είναι αναγκαστικός, δεν θα τον ξεφύγεις. Θες, δεν θέλεις, είναι έτσι. Μάλιστα έτυχε στην εκπομπή σας να το πω αυτό μπροστά στον κύριο Προκοπίου και στον, όχι, στον καταφύγου. Λοιπόν, τώρα, επομένως, το περιεχόμενο είναι αυτό, δίνει μεγάλη έμφαση για τη γνώση του Θεού και την γνώση του Θεού. Βεβαίως, σας είπα ότι κατηγορούν πολύ τις ειδονές και το ζώμα και τα λοιπά, από τα οποία πρέπει να πεμπλακεί ο άνθρωπος. Εντάξει, να πεμπλακεί. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτά, και κατά ανάγκη λέμε και τις απόψεις μας, σας είναι μεγάλα τα ονόματα, οι απόψεις έχουμε δικαίωμα να τις λέμε. Θεωρώ λίγο υπερβολικά αυτά. Δηλαδή, όλα όσα υπάρχουν δόθηκαν για να τα χαίρεται ο άνθρωπος. Σας είπα, το μόνο που έχει σημασία είναι να μην εχμαλωτίζει την ψυχή του. Την ελευθερία ζητάει ο Θεός, όχι την βλακεία και την, να το πω, την απανθρωποποίηση, να πούμε, αυτό το κοτρονοειδές πράγμα που στο τέλος είναι αντιερωτικών και μη ανθρώπινων, άρα και όχι ποιητικών, και άρα δεν έχει κάλλος, και τότε πώς θα φτάσει σε αυτό που λέει ο Ερμής, ότι ο Θεός είναι κάλλος, ότι είναι η ομορφιά κτλ. Και είναι αλήθεια, και δεν το λέει μόνο ο Ερμής. Λοιπόν, την ιερότητα έτσι το λέω. Λοιπόν, την ιερότητα δεν την βλέπει αυτός που αποφεύγει όλα αυτά, διότι δεν έχει μάθει να έχει ποιητική σκέψη και ζωή. Αλλά από το να σε ποιητή, βέβαια, μέχρι το να είσαι δούλος, το μισθό έχει τεράστια διαφορά. Εκεί θα συμφωνήσω. Συνέβαλαν τα ερμηνευτικά κείμενα στη διαμόρφωση του έργου των αλχημιστών. Δεν βλέπω και πολύ σχέση. Θεωρητικά μόνο, ίσως, γιατί οι αλχημιστές, βέβαια και αυτοί έχουν τον εσωτερισμό τους, είναι στο μεσαίο πολύ, αλλά συνέβαλαν πολύ περισσότερο στους γνωστικούς, περισσότερο από όλους ίσως, και στους στοικούς που πρέπει να είναι ένα είδος συνέχισης και με κάποιες διαφορές του γνωστικού κινήματος. Και βέβαια συνέβαλε σε αυτά που λέει ο χριστιανισμός και αργότερα οι γραφές και οι βιβλίες, γιατί είναι παλαιότερα αυτό. Αλλά στους αλχημιστές, οι αλχημιστές έχουν κάποιες ιδέες που είναι εσωτερικές, εξάλλου ο Μεσαίος είναι γεμάτος από σκέψεις τέτοιες που προέρχονται από το παρελθόν. Έχει ήδη μεσολαβήσει ο Πλάτων και η θεολογία που έχει, πώς το λένε, κατά... rip out, πώς το πω αυτό τώρα, έχει ξεσκίσει ό,τι υπάρχει στον Πλάτων, να το προσπάθει και το έχει πάρει. Ειδικά από τον Τίμιο, τεράστιο μέρος της θεολογίας βασίζεται εκεί και βέβαια και σε κάποιους άλλους. Και άρα έχουμε να κάνουμε με μια Ευρώπη που έχει πολλές τέτοιες ιδέες εγκολπώσει μέσα της. Και Αριστοτέλη, μην ξεχνάμε ότι για 100 χρόνια ο οποίος διαφωνούσε με τον Αριστοτέλη έπρεπε να θανατωθεί. Πώς επιδρά η ερμηνευτική φιλοσοφία στον ψυχισμό, Πώς επιδρά η ερμηνευτική φιλοσοφία στον ψυχισμό του αναγνώστη? Όπως επιδρά κάθε καλή σοφή και ενάρετη κουβέντα, επιδρά και αυτό ασχέτως αν θα παρατηρούσαμε εμείς λεπτομέρειες που ίσως σαν Έλληνες στοχαστές, εγώ είμαι περισσότερο της οικογένειας των Ιώνων στοχαστών, των παλαιών, πριν από Σοκράτη, αυτή μου αρέσει να ιδιαίτερο παρμενήτης. Λοιπόν, και φυσικά και ο Ιώνας, αλλά το πώς επιδρά τώρα. Εάν αφαιρέσουμε κάποιους διεισμούς που εμφανίζονται έντονοι μεταξύ καλού και κακού, εδώ είναι καλό να παρατηρήσω κάτι. Γιατί δεν είμαι κάποιος γνώστης των πραγμάτων, σας είπα, είμαι σκέπτης, έχω στοχασμούς για τα πράγματα. Επομένως, είναι τόσο λάθος να είναι κανείς τόσο κατάφορα
έντονος ή να δίνει μια εμπάθεια στον δουλεισμό καλού κακού, παρά το ότι είναι χρησιμότατος για τις θρησκείες, γιατί έτσι διαδίδονται, τους εφοδίζουν με το ένα και τραβάς το άλλο. Αλλά περίπου καλός κακός αστυνόμος, όπως γνωρίζουμε, αλλά το κακό είναι πάντα το κάπου αλλού, σε ένα καθαρό νοητικό επίπεδο. Άλλο ένα πράγμα που μου αρέσει στον νου είναι ότι τίνει να θεωρεί το Θεό νου. Λοιπόν, και επειδή και εγώ έχω τη σκέψη και την οποία έδωσα σαν απάντηση στον Αριστοτέλη, τι το όν και λέω νου στο όν. Ένα από τα δικά μου μάλιστα κεντρικά αξιώματα είναι και ότι ουδέν είναι το κόσμο ή μη διτών. Ότι τίποτα δεν είναι στον κόσμο που να μην είναι διτής πίσως. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ πιστεύω στον διτισμό. Σημαίνει ότι έτσι είναι φτιαγμένος ο κόσμος, η εκδήλωσή του μάλλον, ο σχετικός κόσμος, και η δουλειά του ανθρώπου να ενώσει τα αντίθετα, και η αρετή είναι η άρση όλων των αντιθέτων. Κάποτε είπα ότι η μεν αλήθεια είναι η άρση του αρχαίγονου ελλείμματος, η δε. Η αρετή είναι η άρση του αρχαίγου τραύματος, έτσι είπα, όταν κλείσουν όλες οι πληγές. Λοιπόν, για το. Ποιο μου είπατε εσείς, για το. Για το διοικό, ακούστε. Αν πούμε στα μαθηματικά ότι έχουμε ένα συν και ένα πλήν, γιατί αυτό είναι τουλάχιστον τα εξωτερικά μαθηματικά που ήταν πολύ περιμένα, τα πολλά συν είναι ένα πολλαπλασιασμό, τα πολλά μείον είναι μια διαίρεση. Με άλλα λόγια, συν και πλήν είναι όλα τα μαθηματικά. Βγάλετε τώρα το πλήν και πέστε μου τι μαθηματικά μένουν. Δηλαδή δεν είναι τόσο ανόητος ο Θεός ότι κατασκεύασε το ένα για να κρεμιέστε εσείς και το άλλο για να το φοβάστε. Απλώς πρέπει να υπάρχει το αντίθετο σε κάθε πράγμα, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει συνείδηση. Το συνειδένα αυτός που λένε λόγος και που δεν πρέπει να ερμηνεύσει, δεν είναι, ουδέν άλλο είναι η μη η σχέση και σύγκρουση των αντιθέτων. Αυτή η αρχική διαίρεση που έγινε στον κατά δική μου ονολογία είναι αυτό που προκάλεσε τη δυνατότητα, τη διάσταση της συνείδησης, άρα την αυτεσθησία του ίδιου του όντως. Δεν γίνεται να το έχεις αυτό, πρώτα απ' όλα εσύ, ιδέα με ιδέα μάχεται, αίσθημα με ιδέα μάχεται, αίσθημα με αίσθημα μάχεται. Το αποτέλεσμα αυτής της έντασης είναι η συνειδητότητά σου. Κατάλαβες. Γινόταν διδασκαλία στους μύστες από τους Αιγύπτους ιερείς με βάση τα γραπτά του Ερμή. Ναι, σας είπα ότι πρέπει να υπήρχε κάποια κοινότητα, η οποία δεν έμεινε μεν γνωστή. Έμειναν όμως οι διδασκαλίες, που σημαίνει ότι πρέπει να υπήρχε μια ιδέα, απλώς δεν ήταν πάρα πολύ δηλωμένη. Ήταν εντός των ιερατικών κύκλων και των ναών. Προφανώς σαν μυστικό ρόδο μέσα σε αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή το έχουμε ξαναδεί αυτό, ότι σε μούνες και τέτοια, ενώ υπάρχει μια κλασική θρησκεία, κάπου στο βάθος αυτή αναπτύσσεται ένα άθος. Ακόμα, πώς το λέμε, και η παράδοση των χριστιανών, το γη και το έχει σχέση με τη Δρή και με αυτά που στόλιζαν, γιατί τα μέτρα πλέκονται στη Δρή και ήθελαν να πούν τότε οι Σούφοι, η φιλολογία Σούφη, την οποία φαίνεται να πηχεί ο Σέξπιρ καθώς την παίρνει, γιατί πρέπει να του συνάντησε στη Μαγιώτα. Ο Σέξπιρ βέβαια ήταν ένας φιλόσοφος, ήταν ο Ρότζερ Μπέικον, κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι το στόλισμα γύρω από μια θρησκεία. Δηλαδή, πολύ συχνά το βλέπουμε αυτό και στο Ισλάμ και σε διάφορα κάποια ρεύματα και στο χριστιανισμό, τα οποία είναι λίγο διαφορετικά και αποτελούν ένα είδος λουλουδιού στολίσματος ή αρώματος μυστικού γύρω από μια θρησκεία, η οποία δεν είναι στον κλασικό κορμό, αλλά κάπου σε κάποιες ομάδες, πολλές φορές χαιρετικές, ας πούμε, εντάξει. Αρκετοί μελετητές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας υποστηρίζουν ότι ο Ερμής ο Τρισμεγιστός ήταν ο πρώτος και μεγαλύτερος προφήτης στην ελληνική παράδοση. Πόσο αλήθες είναι αυτό και αν έχει μέσα του δώσει υπερβολής του. Προφήτης στην ελληνική παράδοση. Συγγνώμη, ότι η ελληνική παράδοση λέει ότι είναι προφήτης ή ότι αυτός προφήτευσε τα ελληνικά. Ότι προφήτευσε συγκεκριμένα γεγονότα και τα λοιπά. Τα οποία περιθέθηκαν στην πορεία. Μια στιγμή, να προφήτευσε την ελληνική παράδοση, ίσως όχι, γιατί παρά τα νομιζόμενα, η ελληνική παράδοση είναι παλιά. Παλαιότερη και των ελληνικών, παρά το ότι επισήμως δεν το δέχονται. Όμως, εάν μιλήσει κανείς σοβαρά με αρχαιολόγους ή ψάξει τους Γερμανούς που δεν κοροϊδεύουν και δεν παίζουν με τίποτα, δεν είναι το 1100 η αρχή της Ελλάδος. Σας το λένε αυτά. Αντιθέτως, έχω μιλήσει, δεν θέλω να πω τα ονόματα γιατί δεν μου έδωσαν την άδεια να τα εκθέσω, αλλά μεγάλων χειρών που έχουν κάνει ανακαλύψεις στην Ελλάδα, μεγάλων περιοχών, οι οποίοι βλέπει, συζητάνε και μου λέει: στο τάδε νησί είμαστε μέχρι το 6.500 οι μηνύες πριν από τους Μικυναίους. Στο τάδε δε ήδη φτάνουμε στο 10.500. Ο οποίος μου λέει: η Αίγυπτος δεν ήταν παρά μια αττική, νότια Ελλάδα ήταν. Δεν ήταν τότε που ήταν η Αιγύπτη. Αυτό το Αιγύπτιος του Αιγαίου σήμαινε το νότιο μέρος της Ελλάδας. Αν ψάξει κανείς, θα δει ότι είναι έτσι. Ακόμα και σε μερικές εποχές αντιναζητής, δεν τη βρει με την έννοια αυτή. Λοιπόν, άλλο τι έγινε αργότερα. Εγώ πολλές φορές το έχω πει, η Αίγυπτος δεν είναι Αιγυπτιακή.
όλα τις είναι ελληνικά, βέβαια κάποιες είναι γεννητικοί και αραβικοί, εντάξει, δεν το ανοίγματα αυτό, και θα τους πάρουμε από τη χώρα τους, αλλήμωνο. Αλλά η παράδοση είναι τέτοια, φαίνεται από πολλά. Λοιπόν, τώρα για να έχει προεκτές στην Ελλάδα, όχι. Πολύ πιθανόν ο Ιωνής έχει και ο ίδιος στοιχεία ελληνικού πολιτισμού, δεν λέει κανείς ότι ήταν Αιγύπτιο, από πού λέγεται αυτό. Λοιπόν, άσχετα τι λένε οι Ιερείς και οι μεταφραστές. Είναι μια παλιά οντότητα η οποία ενδέχεται να ανήκει στον μεγαλυτικό πολιτισμό, πολύ πιθανόν από την εποχή των πυραμίδων. Οι οποίες τώρα δεν είναι πια εκεί που λέγαμε οι αρχαιολόγοι, δηλαδή εγώ δεν ήμουν μαζί τους, αλλά προτιμώ τις απόψεις της εναλλακτικής αιγυπτιολογίας όπως του Μποβάλ και του Γκράχαμ Χάνκοκ και του Κουέστ, οι οποίοι βλέπουν ότι μάλλον χτίστηκαν το 1500 και αυτό φαίνεται να αποδεικνύεται συνέχεια και τα υπόλοιπα είναι τρέμονται στον αέρα. Επίσης υπάρχει και. Για τη Σφίγγα μιλάμε και για 12.000. Νομίζω κάπου έχω πετύχει μια αποστροφή του Ερμού που λέει σε αυτήν: θα μείνεις εδώ, θλιβερό από μινάρι, για να θυμίζεις το μεγαλείο της φυλής μας μετά την καταστροφή που έρχεται. Άρα αυτό δεν μπορώ να το ξαναδώ εδώ και χρόνια, το ξαναδώ κάποια στιγμή. Αν είναι έτσι πράγματι, κάπου λοιπόν υπάρχει η φράση ότι γράφονται πριν τον κατακλυσμό, δηλαδή πριν από τα 9.000 που αναφέρει ο Πλάτωνος. Περίπου η 9 ή 800 από το 900, αμέσως μετά την Τανομαχία του Ευρωπαϊκού. Και δεν κάνει λάθος το πράγμα. Παρά το ότι προσπαθούν να πούνε, δεν μπορεί να είναι τόσο απλό. Είναι και παρά είναι. Ή θα παίρνουν επιλακτικά τον Πλάτωνα, ή θα τον παίρνουν ολόκληρο, ή θα τον αφήσουν ίσω να μην χτίζουν και πανεπιστήμια επάνω του. Δεν είναι. Εδώ με καλυμμένο δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε. Μια χαρά είμαστε. Τι να προσθέσετε, αν δεν έχετε κάτι. Εξάλλου δεν μπορεί πολύ να πάρει. Πολύ ωραία προθέσατε. Να καλύψουμε κάποιο πλανέτα που διαβάζει εκεί ο κύριος. Λοιπόν, να σηκωθεί να συγκεκριθεί. Ναι, τα έχω δει. Κάνε σφίγγες που κάθεται χέρια. Ναι. Κοντινά πρόσωπο, τι είπατε, κάτι δικά μας. Θα σας κάνουμε για 5 λεπτά. Εσύ θα βάλει ένα τηλέφωνο. Όχι, μου λέει, όλα καλά, μην κοιτάξω εδώ πέρα. Η θεωρία, γιατί δεν ακούγεται εγώ εδώ τόσο έντονα. Πώς, για τις χρονολογίες. Κοίτα, αγαπητέ μου, θες να ξέρεις κάπου. Δεν είναι δημόσια αυτά. Αυτό λέω, για ποιο λόγο. Στο εξωτερικό γίνεται πολύ μεγάλη σιγά σιγά. Ναι, γίνεται από κάποιους ερευνητές. Από κάποιους ερευνητές. Οι οποίοι πρωτοπορούν. Αλλά να θυμάστε το εξής. Ότι αυτή. Τώρα βγήκε ένας Ρώσος με μελέτη μαθηματική. Υπάρχουν πολλοί που για να βρέπει όλη η χρονολογία της ανθρώπινης ιστορίας. Μήπως με καζάνσε. Ναι, σε μεγάλη. Βάζει τους Αιγυπτέους στο 14ο αιώνα. Τι βάζει τους? Τους Φαραώ. Στο 14ο αιώνα. Προ Χριστού. Όχι. Μετά. Μετά Χριστού. Και λέει ότι εκεί εμφανιστήκανε και εκμεταλλευτήκανε όλα τα αρχεία που βρήκανε και τα καταστρέψανε κιόλας. Οι Φαραώ, όχι και 14ο παιδιά, γιατί είναι λίγο 14ο. Μετά Χριστό, παιδιά, 14ο. Οι Άραβες μπήκαν μέσα στις πυραμίδες τον 7ο αιώνα. Εκεί έβγαμε. Δηλαδή, 7 προς 8. Μίλησε κανείς για Φαραώ. Τόσο, ε? Για τους Φαραώ, μίλησε κανείς. Όχι, ούτε βρήκαν και κανένα μέσα. Ναι, δεν βρήκαν. Λένε ότι η ιστορία τους είναι πολύ πιο πρόσφατη. Από ό,τι μας την παρουσιάζουν. Ακούς πω τότε γιατί, αλλά αυτά μεταξύ μας. Έτσι, γιατί έξω θα φάμε ξύλο από ορισμένους. Υπάρχουν κάποιοι που δικούν την ανθρωπότητα και επιμένουν πάρα πολύ στον παρουσιάζον. Δεν θέλουν να ξεπεράσει τίποτα το 2.500 το 2.700. Εμάς μας κολλήσαν στο 2.100, ναι. Γιατί αιτιακά 2.500, αφού υπάρχει εντολή, την έχω συναντήσει εγώ σαν αυτά, κάντε προσπάθειες να είσαστε κάτω από το 2.700 το μέγιστο. Γιατί μου θυμίζει λέει, το δημοψήφισμα του Παπαδόπουλου που λέγανε, έχουμε λέει ήδη είμαστε στο 190% και καταβάλλονται σύντονες προσπάθειες να το κατεβάσουμε λίγο κάτω από το 100 για να μην είναι ψεύτικο. Δηλαδή, έλεγε τότε ο Παπαδόπουλου. Αποκλείεται ο λαός. Σε εμά, α πούμε, το μεγαλύτερο. Θέλουν αυτοί να φαίνονται ότι από αυτού ξεκίνησαν όλα. Το μεγαλύτερη καταστροφή τη ελληνική ιστορία ξεκίνησε από τότε που φύγαμε από τα αρχαία ελληνικά, είχαμε στα νέα ελληνικά και από καθαρέβουσα μα αποτραβήξαν από την ιστορία. Από την καθαρέβουσα φεύγουν στα νέα ελληνικά. Και αυτά η γενιά φεύγει τελείω από την ιστορία τη. Εμεί κάνουμε εκπαίδευση στου νέου διαφορετική και ανεξάρτητη. Όχι μόρφωση. Όχι μόρφωση. Του μαθαίνουμε κλασικά ελληνικά. Άλλα πράγματα. Την έχουμε πάθει. Χαίρετε κύριε.